Το τραγούδι αυτό λοιπόν, ο Αλκιός δεν το άκουσε διότι πήγε μέσα στο Βερολίνο, αλλά και δεν το έβαζα να το ακούσουμε γιατί η ηχογράφηση που είχα κάνει σπίτι μου σε μια κασετούλα ε, ήταν πάρα πολύ άθλια, σχεδόν δεν ακουγότανε. Μόνο εγώ μπορούσα να το καταλάβω. Και εκεί νομίζω την πάτησε ο Αχιλέας Θεοφίλου και η Χαρούλα Αλεξίου όταν ήταν πολύ νοπό το τραγούδι, 86, και εγώ ετοίμαζα το δίσκο με τη χαρούλα «Το η αγάπη είναι ζάλι». Μια επίσης ευτυχισμένη στιγμή δική μου και της Αλεξίου. Ε, τη είχα γράψει ειδικά για αυτό το δίσκο τραγούδια, αλλά ψάχναμε για να συμπληρώσουμε και από τραγούδια της τελευταίας τότε περίοδου που είχα γράψει, τις έβαλα και, τους έβαλα και αυτό το κομμάτι και το περάσανε. Και είπα πιθανόν να έχουν και δίκιο, άλλωστε δεν ακούγεται και τα λοιπά. Δεν επέμεινα εγώ, δεν ήθελα εγώ να το... Ψάχναμε για δύο-τρία τραγούδια. Και πέρασαν δέκα χρόνια. Και όταν το 96 άρχισα να γράφω αυτά τα τραγούδια στο, για τον uh, Δημήτρη και κάναμε πρόβες τουλάχιστον τρεις με τέσσερις φορές επί μήνες τη βδομάδα σπίτι μου, ε, είπα μωρέ, Έχω και δύο-τρία πράγματα, είχα κάνει οχτώ ή εννιά θυμάμαι τότε, σχεδόν τελείωνε η, 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 το, η, ο δίσκος, τα είχα συνθέσει ειδικά για τον Δημήτρη. Και όπως πατάω το κασετόφωνο, να ακούσουμε ένα τραγούδι, το ακούμε, και μετά μπαίνει η Ρόζα, αλλά εγώ, επειδή ακριβώς ήταν πάρα πολύ κακή η ηχογράφηση, πάω να το προχωρήσω και ένα χέρι που ήταν του Μπενέτου, ήταν και ο Μπενέτου στην πρόβα, μου το σφίγγει και λέει «Άστο να το ακούσω!». Και μόλις τα ακούει, σε άθλια σου λέω κατάσταση, λέει «Είσαι τρελό. αυτό είναι το τραγούδι». Και έγινε αυτό το πράγμα, το πραγματικά το οποίο δυσκολεύομαι ειλικρινά να το εξηγήσω. Και δυσκολεύομαι να το εξηγήσω γιατί ένα τραγούδι το οποίο είναι ύμνος σε πανελλαδική κλίμακα. Είναι λαϊκό τραγούδι, Ζεϊμπέκικο, χωρίς ρεφρέν. Είναι σαν ένα... κάποιος να αφηγείται κάτι. Χωρίς ρεφρέν. Έχεις δει να γίνεται σουξέ ή μεγάλη επιτυχία. Ζεϊμπέκικο χωρίς ρεφρέν και περιέχει το δίστιχο, το απίστευτο, το οποίο βλέπεις να χορεύουνε λυσσασμένα, καθώς είπε ένας φίλος μου, ο Οδυσσέας Ιωάννου, από αναρχική στα εξάρχεια μέχρι ΜΑΤ, δηλαδή όλη η γάμα, το δίστιχο πως η ανάγκη γίνεται ιστορία, πως η ιστορία γίνεται σιωπή. Είναι από τα μη εξηγήσιμα με τα μέτρα του τι τραγούδι μπορεί να γίνει πανελλαδική επιτυχία.